Ο κύριος Οικονόμου στο παρελθόν υπήρξε συνεργάτης με το δεξί χέρι του Κώστα Σιμίτη, τον Γιώργο Πανταγιά. Δεν τα ξέρετε αυτά? Και μου λέτε τώρα, εσείς σας πείραξε ο Χαρδαλιάς που ήταν υποψήφιος του Σγουρού, το πάλε ποτέ. Όχι, όχι, όχι. Ένα Παντού λεπτό. Πασόκ. Ένα λεπτό. Γιάννης Οικονόμου, υπουργός, ακούστε το κι αυτό. Γιάννης Οικονόμου, νέος υπουργός προστασίας του πολίτη, πρώην συνεργάτης μαζί, είχαν μαζί τους, μαζί ασχολούνταν με τα επικοινωνιακά, με τον Γιώργο Πανταγιά, τον Κώστα Σιμίτη. Τι απορίες έχεις, Ανδρέα? Έτσι είναι, αλλά ένα λεπτό όμως. Όταν λέμε για Οικονόμου, είναι το ίδιο αποστάτης και πολιτικός προδότης των Δημοκρατών, όπως και ο Χαρδαλιάς. Όταν έκανε η Ντόρα Μπακογιάννη το κόμμα της, έφυγε από τη Νέα Δημοκρατία ο Οικονόμου και έβριζε χιδεότατα. Και η κύρια ερώτηση που είχε κάνει είναι πού βρίσκει τα λεφτά η Νέα Δημοκρατία. Ποιος τη χρηματοδοτεί, και έλεγε: είναι αδύνατο ένα κόμμα που χρωστάει τόσα λεφτά να παίρνει μέρος στις εκλογές. Το ίδιο έλεγε και η κυρία Μπακογιάννη στη συγκρού που είχε κάνει γραφεία ένα τετράωροφο. Και λέτε τώρα πώς θα τα φέρει βόλτα ο Κολοτούμπας, κύριος Οικονόμου. Το έχουν κάνει επάγγελμα του Κολοτούμπα. Πώς θα τα φέρει βόλτα, είπα, είναι αυτό. Όταν κατήγγειλε, συγγνώμη, όταν κατήγγειλε ο Οικονόμου τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας ήταν 140 εκατομμύρια. Σήμερα είναι 436 εκατομμύρια ευρώ και ο κύριος Οικονόμου και λαϊδάει για εξυγχρονισμό και δεν βρίσκεται κανένας. Η αποκάλυψη είναι από την εφημερίδα Δημοκρατία σήμερα. Να μας πει πώς αυτό το τερατώδες χρέος εξυπηρετείται που δεν εξυπηρετείται και πώς είναι δυνατόν όντως ένα κόμμα να κατεβαίνει στις εκλογές με 436 εκατομμύρια χρέος, 405 εκατομμύρια χρέος στο ΠΑΣΟΚ και να είναι απέναντί του κόμματα όπως η Ελληνική Λύση για παράδειγμα που δεν χρωσεύεται ένα ευρώ. Αυτό είναι αλλίωση του πολιτεύματος, το καταλαβαίνουμε. Ανδρέα, εδώ επειδή το έλεγες αυτό πριν πάμε στο επόμενο. Πραγματικά λοιπόν, γιατί με βάση το ρεπορτάζ και της εφημερίδας της Δημοκρατίας έχουν προκύψει πολλά ζητήματα. Καταρχάς ότι κάνανε επίτηδες παράταση της προθεσμίας για να φύγουμε από τις εκλογές για τη δημοσίευση των ισολογισμών. Φαίνεται ότι στους ισολογισμούς έχουν αυξηθεί τα χρέη και του ενός και του άλλου κόμματος 30-40 εκατομμύρια το καθένα. Αυξάνονται κάθε χρόνο τα χρέη των κομμάτων, των δύο κομμάτων. Άρα η αποπληρωμή που γίνεται ή όποια γίνεται είναι μικρότερη από την αύξηση του χρέους λόγω τόκων και προσαυξήσεων. Δεύτερον, οι κύριοι Μητσοτάκης και Ανδρουλάκης έχουν πει ότι έχουν κάνει ρύθμιση και έχουν τακτοποιήσει τα θέματα. Δεν προκύπτει τίποτε από αυτό. Τρίτον, δεν μίλησε κανείς πραγματικά πλην της ελληνικής λύσης. Δεν βγήκε καμία ανακοίνωση. Κανείς δεν ευαισθητοποιήθηκε. Και τέταρτον, ο κύριος Φλωρίδης, ο υπουργός δικαιοσύνης που στην Βουλή στις προγραμματικές είχε πει, πριν τον αδειάσουν κι αυτόν, τον έχει στη γωνία, στη μαύρη λίστα ο κύριος Μητσοτάκης, μην νομίζετε, ότι πρέπει να επανέλθει το αυτεπάγγελτο για αυτά τα αδικήματα στα τραπεζικά στελέχη και όχι το κατέγκληση, δηλαδή το ακαταδίωκτο, έχει σιωπήσει από τότε και προχθές έδωσε μια συνέντευξη πάλι στην Καθημερινή συμπτωματικά. 1800 λέξεις διάβαζα τη συνέντευξη του κυρίου Φλωρίδη. Για το θέμα αυτό ούτε ρωτάτε ούτε απαντά. Και βγαίνει σήμερα λοιπόν με βάση το ρεπορτάζ της Δημοκρατίας ότι φτάνει σχεδόν το 1 δις αδριστικά το χρέος Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Και ξαναλέω, πλην της αντίδρασης ενός κόμματος ελληνικής λύσης δεν έχει δρώσει το αυτή κανενός. Ενός εισαγγελέα, κυρία Δηλίνη Άρη μου, ειδού πεδίων δόξης λαμπρό, όπως έκανε η προκάτοχός της όταν ακύρωσε την τροπολογία Σαμαρά Βενιζέλου του 2013 και διέταξε νέα οικονομική και ποινική έρευνα, έγιναν νέα πορίσματα και χρειάστηκε το 19 ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Τσιάρα να τροποποιήσουν ξανά τον ποινικό κώδικα μετά το ΣΥΡΙΖΑ για να κάνουν όλο αυτό το πράγμα, όλο αυτό το κούμπομα για να θάψουν το σκάνδαλο. Αυτή είναι εν ολίγης η κατάσταση. Το λοιπόν, πολύ γέλιο πάντως να το περιμένετε. Γέλιο είναι αυτό, ένα δις που τα πληρώνουμε. Το πολύ εμείς. Γέλιο να το περιμένετε με συνοδεία κλάματος και ορχήστρας στους ισολογισμούς που θα καταθέσουν τα δύο κόμματα νεοεισερχόμενα στη Βουλή, Νίκη και Σπαρτιάτες, στον ισολογισμό τους. Για το που βρήκαν τα λεφτά και πήραν μέρος σε εκλογές. Όχι τώρα θα το δούμε. Πότε καιρό? Και όχι, θα δείτε, όταν θα δούμε. Και θα δείτε, θα εδώ θα λέμε, εδώ θα λέμε, δείτε τώρα τα μαγειρεύουν. Περισσίδρομο. Τα κάρβουνα και ένα κύριε Σπίνο. Κάνανε προεκλογικό αγώνα με 13.000 ευρώ. Να γελάει ο κόσμος. Κύριε Σπίνο, την ώρα που κάναν έξωση σε μονογονεϊκή οικογένεια, σε μάνα δύο παιδιών για 800 ευρώ προχτές στα Πατήσια και πήγαν αστυνομικοί και δέρνανε. Χτυπάγανε και το Σεπτέμβρη πάμε για 700.000 πληστηριασμούς και εξώσεις
για 1.000, 5.000, 15.000, 50.000, 100.000. Εγώ λέω χρέος. Έχουμε δύο κόμματα, δεν με ενδιαφέρει αν είναι Δημοκρατία από το Πασόκ, όποιο και να είναι. Και χρωστάνε πια χρόνο με το χρόνο 40 και 50 εκατομμύρια επάνω, πλάς, σε αυτά που χρωστούσαν. Και έχουν κάνει μαϊμουδιές, γιατί μαϊμουδιές είναι το ένα με το αφημί, το άλλο με τα έξοδα, για να μην κατάσχεται η κρατική επιχορήγηση. Και δεν τρέχει κάστανο, για να το πούμε απλά. Και δεν εδώ είναι κάστανο. Ορισμός της διαπλοκής. Είναι ορισμός της διαπλοκής, Ανδρέα Καψαμπέλη, διότι ένα κόμμα το οποίο βασίζει την ίδια του την ύπαρξη στην εύνοια των τραπεζιτών, γιατί ξέρετε, αύριο το πρωί οι τραπεζίτες κλείνουν και τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Πώς θα νομοθετήσει κατά των τραπεζιτών αυτό το κόμμα? Θα νομοθετήσει υπέρ των τραπεζιτών και κατά της κοινωνίας. Και γι' αυτό βλέπεις τη μάνα να την πετάνε έξω και τα 800 ευρώ. Και γι' αυτό βλέπεις το δημόσιο να σέρνεται με τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ του σχεδίου Ηρακλής. Και κανένας δεν μιλάει, κανένας δεν λαλάει. Γιατί τα συστηματικά μέσα βασίζονται στην τραπεζική διαφήμιση για να επιβιώσουν.